Καθίστε αδέλφια μου, διαβάζουμε με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 1088. 1088. Γάμα κεφάλαιο αποκάλυψη. 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελο της ενφυλαδελφία εκκλησία Εκκλησίας γράψων, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο Αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. εξέβρω τα έργα σου, Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξαν το λόγο μου <coughs> και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θελοκάμι κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά, ή την εσλέγους είναι αυτούς ότι είναι οι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θελοκάμι κάμι αυτούς να έλθω σύν, και να προσκυνήσω στην ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσω σύν, ότι εγώ σε ηγάπησα επειδή εφύλαξα τον λόγον της υπομονής μου κι εγώ, θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μην λάβει μη δεις το στέφανόν σου. Ως της νικά θέλω κάμι αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων ώστις έχει ο να σακούσει ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τα Εκκλησίας. Αμήν. <coughs> και προς τον της ε... Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Σε όλες τις εκκλησίες βλέπουμε ότι μιλάει, αλλά στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας θα μιλήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο γεμάτο από υποστήριξη και υποσχέσεις. Γιατί η εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι η εκκλησία της αγάπης. Είναι η εκκλησία όπου εκεί μέσα όλοι αγαπιόνται μεταξύ τους, όλοι συγχωριόνται και ο ένας αλληλοπεριχωρεί τον άλλον ξεπερνάει τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο ένας με τον άλλον και ο ένας χωράει τον άλλον. Και ο ένας δέχεται τον άλλον και βοηθάει τον άλλον. Είναι μία εκκλησία όπου εκεί ο Θεός αναπαύεται Γιατί? Γιατί όλοι αναπάβονται μεταξύ τους. Γιατί όταν σε μία εκκλησία ο ένας αναπαύεται στον άλλον, τότε και ο Θεός αναπαύεται σε αυτή την εκκλησία και σε αυτή την εκκλησία υπάρχει οδηγία πραγματική πνεύματος Αγίου, γιατί υπάρχει αληθινός φωτισμός. Διότι ο φωτισμός είναι προϋπόθεση της αγάπης. Διότι είναι γεγραμμένον, ως της αγαπά των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτών δεν είναι. Γι' αυτό το λέει. Σ' άλλο σημείο η Γραφή μας λέει ότι εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Διότι αγαπώμεν τους αδελφούς, ο αδελφός αδέλφια είναι ιερό πράγμα. Και είναι και το μέσον εκείνο δια του οποίου Θεός και άνθρωπος συνδέονται και έχουν καλύτερη σχέση. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιο ότι εμένα μου μιλάει ο Θεός αλλά εγώ δεν μιλάω στον αδελφό μου τον άγγελο ή δεν σχετίζομαι μαζί του ή δεν προσεύχομαι γι' αυτό ή δεν αγωνίζομαι για το καλό του όσο μπορώ και ο καθένας όσο μπορεί δεν μπορεί κανένα να το πει αυτό, αν κάποιο το πει, κάνει λάθο, είναι σε λάθο κατεύθυνση. Και ο Θεό να μα φυλάει από αυτό. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πω ότι εμένα ο Θεό με οδηγεί, μου μιλάει. Αλλά πώ είναι δυνατόν εμένα να με οδηγεί ο Θεό και να μου μιλάει την ίδια στιγμή που εγώ λέω ότι έχω σχέση με εκείνον, χωρί να έχω όμω σχέση με εσένα. ή χωρί να προσπαθώ να σχετιστώ μαζί σου. Στην Εκκλησία λοιπόν αυτή ο κύριο θα μιλήσει και θα μιλήσει με έναν τρόπο προφητικό και θα της δώσει κάποιες εγγυήσει. Είναι οι προσωπικές εγγυήσει του Θεού. Γράψε λοιπόν προς τον άγγελο της Ενβιλαδελφίας Εκκλησίας ότι τα αυτά που θα ακούσεις τώρα τα λέγει ο Άγιος. Ο Άγιος, ο ξεχωριστός. Και γιατί είναι Άγιος ξεχωριστός. Διότι αυτά τα οποία υπόσχεται δεν τα παίρνει πίσω. Δεν είναι ανακόλθος στι υποσχέσει του. Δεν είναι αναξιόπιστο. Είναι αξιόπιστο. Γι' αυτό λέει ο λόγο του Θεού, πιστός ο λόγο. Και πάση αποδοχή άξιο. Ταύτα λέγει ο Άγιο. Ταύτα λέγει ο αληθινός. Αυτό που δεν είναι το αποκλείμμα μια ανθρώπινη φαντασία, αλλά είναι εκείνο ο οποίο αληθινά υπάρχει. και αληθινά μιλάει στον άνθρωπο. Διότι είναι γεγραμμένο ότι αφού ο Θεός το πάλε ελάλησε εις ημάς πολλάκις και πολυτρόπος δια των προφητών αυτού, εν τεσσεσχά τεστάφτες ημέρες λαλεί προς εμάς κατευθείαν δια του Ιού. Είναι αληθινός. Είναι αληθινός και ενσαρκωμένος. Είναι ενσαρκωμένα αληθινός. Δεν έχουμε έναν Θεό επάνω από τον ουρανό που απλά ρίχνει εντολές δια των προφητών Του. Το έκανε αυτό αλλά κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Ο Θεός ενσαρκώνει τον Λόγο Του και γίνεται ένα με εμάς για να σου αποδείξει πόσο αληθινός είναι. Είναι αληθινός ο Θεός και ως άνθρωπος είναι αληθινός Θεάνθρωπος. Είναι αληθινός. Και έρχεται στον κόσμο αυτό ως άνθρωπος για να καταλάβεις ότι για χάρη σου ο Θεός γίνεται χειροπιαστός. Διότι λέει ο Ιωάννης ότι εκείνο το οποίο εμεί γευθήκαμε και γνωρίσαμε, του το προ εσά. Ότι δηλαδή ψηλαφίσαμε τον Θεό. Μπορεί να πει δόξα στον Θεό. Ο λόγο έγινε σάρξ, δηλαδή έγινε μια πραγματικότητα. Μπήκε στην ανθρώπινη ιστορία. Μπήκε στη δικιά μου τη συνθήκη. Στη δική σου τη συνθήκη. Μπήκε στη συνθήκη σου για να σε κουβαλήσει. Και να το ξέρει εσύ ότι σε κουβαλάει. Είναι αληθινός είναι ο έχων το κλειδίων του Δαβίδ. Είναι δηλαδή αυτός ο μοναδικός που έχει την εξουσία να ανοίγει δρόμους και να κλείνει υποθέσεις κατά το συμφέρον σου. Ώστις ανοίγει και ουδής κλείει. Ανοίγει προοπτικές τις οποίες εσύ δεν φαντάστηκες καν ότι υπάρχουν Παρά το γεγονός ότι ο διάβολος ή οι ισχυροί του κόσμου αυτού αντιστέκονται σε μία τέτοια προσπάθεια. Και επίσης λέγει ότι είναι αυτός ο οποίος κλεί και ουδείς ανοίγει. Κλείνει ζητήματα, κλείνει θέματα, κλείνει υποθέσεις, κλείνει εκκρεμότητες. Ανεξάρτητα αν ο διάβολος και η σατανάς κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το αποτρέψει. Αυτός έχει το κλειδίον του Δαβίδη. Αυτό είναι που έχει την απόλυτη εξουσία να επιβάλλει εκείνο το οποίο έχει αποφασίσει για χάρη εκείνων που αποφάσισαν να του ανήκουν. Όχι που μπορούν να του ανήκουν, αλλά που θέλουν να του ανήκουν, που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να του ανήκουν, και όταν δεν τα καταφέρουν, μπαίνουν σε σάκο και σποδό και πενθούν. Και τόσο πιο πολύ εκεί ο Θεός χαίρεται, γιατί βλέπει την θέλησή τους ότι να του, θέλουν να του ανήκουν. Λέει στο οκτώ εδάφιο ότι εξεύρω τα έργα σου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είμαι τόσο μακριά όσο φαντάστηκες. Μην νομίζεις ότι δεν βλέπω την προσπάθειά σου. Βλέπω την προσπάθειά σου. Βλέπω την προαίρεση της καρδιάς σου. Βλέπω ότι κάνεις ό,τι μπορείς. Βλέπω ότι δεν μπορείς πάρα πολλά να κάνεις, αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις αγωνίζεσαι να τα κάνεις. Τη βλέπω την προσπάθεια. Και αυτό είναι αδέλφια το ίμιση του παντός. Γιατί ο Θεός δεν κοιτάζει να δει τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τι προσπαθούμε να κάνουμε. Τι επιποθούμε να κάνουμε. Αν παλεύουμε πραγματικά να κάνουμε αυτό το οποίο... Μπορεί και να μην μπορούμε να κάνουμε, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε. Εγώ τα βλέπω τα έργα σου, τα γνωρίζω, ξέρω την προαίρεσή σου. Βλέπω ότι είσαι ένας αγωνιστής, μια αγωνίστρια, ότι παλεύεις. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό, λέει ο Θεός. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη. Επειδή αποφάσισες να μου ανήκεις, επειδή κάνεις ό,τι μπορείς, έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη. Που σημαίνει ότι σε μία κατάσταση παγκοσμίω αδιέξοδη, για εσένα υπάρχει διέξοδος. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει οδός διαφυγής. Υπάρχει για σένα η πίσω πόρτα. Αφενός, αφετέρου, αυτή η θηρία η ανεωγμένη, πέραν από μία διέξοδο στα αδιέξοδα, είναι και, μία, και ένας ανοιχτό διάβλος επικοινωνίας προς τον Θεό. Δηλαδή, σε μία περίοδο, σε μία εποχή, κατά την οποία η επικοινωνία Θεού και ανθρώπου φαντάζει ως ένα παραμύθι για σένα που μου ανήκεις και κάνεις ό,τι μπορείς, είναι μια πραγματικότητα. Σε μια εποχή που το ζητούμενο δεν είναι πώς Θεός και άνθρωπος θα συνομιλούν, αλλά για σένα είναι το ζητούμενο, εσύ αυτό θα το, θα το γεύεσαι, θα το απολαμβάνεις. Και αποκαθιστώ ή διατηρώ ανοιχτό έναν διάβλο επικοινωνίας μαζί σου για να μην καταρρεύσεις εξαιτίας των γεγονότων που θα έρθουν. Διότι αυτή η μεταξύ μας επικοινωνία είναι εκείνη που θα σε κρατήσει. Και να μην φοβάσαι. Γιατί όσο το Πνεύμα το Άγιο κινείται μέσα σου και ανάμεσά μας, ό,τι και να γίνει, όλα θα πάνε καλά. Στο τέλος, γι' αυτό λέει ο Παύλος, χαίρεται εν Κυρίο πάντοτε. Γιατί να χαίρομαι που περνά από το Γολγοθά. Να χαίρεσαι γιατί ο Γολγοθάς θα έχει αίσιο τέλος. Δόξα στον Θεό, αίσιο τέλος. Έθεσα λοιπόν ενώπιον σου θύρα νεογμένη, την οποία ουδή δύναται να κλείσει, και την έθεσα διότι έχει μικρά δύναμη. Τι σημαίνει έχει μικρά δύναμη, Ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τι εντόπιε ή τι παγκόσμιε εξελίξει ούτε στο κατελάχιστον. Και αυτό το γνωρίζεις, αλλά δεν απογοητεύεσαι απέναντίας. Η επίγνωση της παντελού σου ανεπάρκειας και αδυναμίας είναι αυτή που σου χαρίζει το αναγκαίο ταπεινό πνεύμα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Νιώθεις αδύναμος χωρίς να είσαι καταθλιπτικός. Νιώθεις ανεπαρκής χωρίς να έχεις απελπιστεί. Δηλαδή η αδυναμία σου είναι το μεγάλο σου όπλο. Αυτό έχει συμβεί και στον Παύλο. Όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί, διότι τότε ακούω τη φωνή του Θεού. Γιατί ακούω τότε τη φωνή του Θεού. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πραγματικά νιώθει αδύναμος, νιώθει αδύναμος γιατί γνωρίζει τα ελαττώματά του. Γνωρίζει τα χάλια του, γνωρίζει τα κενά του. Και αυτό του δημιουργεί το αναγκαίο ταπεινοφρόνημα. Μόνον οι ταπεινοί βλέπουν και ακούνε. Είναι γεγραμμένον ότι οι ταπεινοί θέλουν συνειδή και θέλουν συνεννοήσει, οι ταπεινοί θέλουν ακούσει και θέλουν χαρή. Διότι στου ταπεινού ο Θεό δίδει χάρη. Έχει μικρή δύναμη, το ξέρει, είσαι περιερωσμένων δυνατοτήτων, το αναγνωρίζει και αυτό σε στρέφει πιο πολύ πάνω μου. Γι' αυτό και σου μιλάω. Γι' αυτό το λόγο και ενώ σου μιλάω, εσύ με ακού και με καταλαβαίνει. Γιατί θα μπορούσα να σου μιλάω, αλλά να μην το καταλαβαίνει. Και πράγματι ο Θεό μιλάει στου ανθρώπου και σε εμά μιλάει. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί, γιατί έχουμε άλλα πράγματα στο νου μα, ή το χειρότερο και κυριότερο, ότι έχουμε μια άλλη εντύπωση για τον εαυτό μα. Μια ιδιαίτερη εντύπωση. Εγώ είμαι χαρισματικό, έχω εμπειρίε, έχω παρελθόν, έχω παρόν, αναμένω να έχω και μέλλον. Και εκεί ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος δεν ακούει. Εδώ βλέπουμε έναν Θεό που μιλάει και ο άνθρωπος χαίρεται γιατί ακούει. Την έχει αναγνωρίσει τη φωνή είναι ταπεινός, επειδή έχει μικρή δύναμη και το ξέρει. Έθεσα λοιπόν ενώπιον σου θύρα νεογμένη, την οποία κανένας δεν μπορεί να κλείσει, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα τον λόγον μου. Τι σημαίνει εφύλαξα τον λόγον μου. Σημαίνει ότι δεν έπαψες ποτέ τον λόγο μου να τον θεωρείς καταφύγιο και παρηγοριά σου στις αδιέξοδες στιγμές. Γι' αυτό είναι γεγραμμένο στο βιβλίο των ψαλμών, αν θυμάμαι καλά, ότι εγώ αγάλωμαι εις τον λόγον σου όσο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Άρχοντες συνήχθησαν και ελάλουν εναντίον μου, πλην όμως εγώ δεν έπαβον από του να μελετώ στα διατάγματά σου. Θλίψεις και στενοχωρίες με έβρικαν. Πλην όμως εγώ δεν απομακρύνθην από τον προσταγμάτων σου. Κι αλλού πάλι λέγει, εάν ο λόγος σου Κύριε δεν είτο η καθημερινή μου τρυφή, ε τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Με λίγα λόγια, «Έβλεπα στα λόγια σου την ώρα που εσύ δεν έκανες τίποτα για μένα, δεν ενεργούσες, δεν μιλούσες και άφηνες την κατάσταση να βαίνει επί το χείρον. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ δεν απεσύρθιν από του να σε εγκαταλείψω ως ποιμήν μου». Και ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Ήρθε η ώρα της απάντησης και της έκβασης. Είδα λοιπόν ότι έχεις μικρή δύναμη, είδα ότι φυλάς τα λόγια μου, ότι σπεύδεις αυτά και ότι δεν ειρνήθεις το όνομά μου Δηλαδή, δεν πίστεψε ούτε μία στιγμή ότι η λύση στα προσωπικά σου αδιέξοδα μπορεί να βρεθεί μακριά από μένα. Και αυτό το πράγμα χαροποιεί τον Θεό. Δεν ψάχνει να βρει τη λύση εκτός μου. Ξέρει ότι η λύση είναι μόνο εντός μου, ακόμη κι αν εγώ για ένα ικανό χρονικό διάστημα δεν δείχνω να ενεργώ. η λέει στο εννέα εδάφιο μετά από όλα αυτά, μετά από τη στάση ζωή σου, μετά από την παρατεταμένη υπομονή σου, μετά από την πιστότητά σου, την αποδεδειγμένη πιστότητά σου, την οποία εξεδήλωσες όταν εγώ δεν εξεδήλωνα την παρουσία μου. Ιδού εγώ. Εγώ θέλω κάνει τους εκ του σατανά, ή τινες λέγους είναι ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Εγώ θέλω κάνει θα έρθει η στιγμή τη δικαίωση, αλλά πρόσεξε μην το κάνει εσύ. Εγώ θέλω κάμι τούτο. Εσύ μόνον περίμενα και συνέχιζε να ελπίζει σε μένα. Συνέχισε να μου ανήκει. Εγώ θα το κάνω. Αν εσύ συνεχίζει να μου ανήκει, εγώ θα το κάνω. Και θέλουσιν, θέλω κάμι αυτούς να έλθωσυν και να προσκυνήσω συν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσω συν ότι εγώ σε ηγάπησα. Θα έρθει η ώρα της μεγάλης δικαίωση και εκείνοι που σε κατέτρεχαν, σε καταφρονούσαν, σε δίωκαν, θα καταλάβουν ότι εγώ ήμουν μαζί σου διότι θα συμμαρτυρώ στη ζωή σου. Και όλα αυτά γιατί εσύ συνέχισες να μου ανήκεις, να είσαι πολύτιμος στα μάτια μου, να υπηρετείς στο έργο μου, ακόμη και εκείνη την παρατεταμένη περίοδο όπου ουκ φωνήν από μέρος μου ουκ ακρόασης. Λέει στη συνέχεια, επειδή εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου, ποιος είναι ο λόγος της υπομονής του Κυρίου, η επάνωδός του. Επειδή λοιπόν εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου, επειδή δηλαδή πίστεψες στην υπόσχεσή μου ότι θα ξανάρθω, επειδή ζεις εσχατολογικά, επειδή ζεις και τρέφεσαι με την προοπτική της επανόδου μου, επειδή δέχτηκε αυτό που είπα ότι εγώ υπάγω να σου ετοιμάσω τόπο και πάλι θα έλθω αφού υπάγω και σου ετοιμάσω τόπο. Επειδή ζήσεις με ένα τέτοιο τρόπο, επειδή αναμένεις την έλευσή μου από στιγμή σε στιγμή, επειδή γι' αυτό διψάς πότε θα πέσει στην αγκαλιά μου και θα ειδωθούμε πρόσωπον προς πρόσωπον, έτσι δεν λέει ο Ιωάννης. Εμείς λέει δεν εξεύρωμεν ακριβώς τι θέλουμε, νήστε. Ένα όμως το ξέρουμε και το ξέρουμε καλά, ότι θέλωμεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλωμεν η Αυτόν καθώς είναι, όχι δια της πίστος πια όπως τώρα, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον. Και ώστις έχει την ελπίδα ταύτην εις εαυτόν, αγνίζει εαυτόν, καθώς αυτός είναι αγνός και καθαρός. Οποιο οποίος έχει τέτοια ελπίδα αγιάζεται. Το μόνο πράγμα που μπορεί να εξωθήσει τον άνθρωπο με δίψα στον αγιασμό δεν είναι να πρέπει ή μια στήρα ένα στήρο, ένα στήρο διάταγμα. Το μόνο πράγμα που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον αγιασμό είναι η προοπτική ότι θα τον δω μπροστά μου εκείνον που φόρεσε ακάνθανο στέφανο για λογαριασμό μου. Αυτό είναι. Είναι ζωντανός, υπάρχει, τον βλέπω να ενεργεί, αλλά θα έρθει και η στιγμή που θα τον δω πρόσωπο προς πρόσωπον. Ιδού λοιπόν εσύ έφύλαξε τον λόγο της υπομονής μου και επειδή φύλαξες αυτό το ενδεχόμενο ως κάτι το οποίο βέβαια θα γίνει την έλευσή μου και εγώ σου υπόσχομαι ότι αφού εσύ ζεις τόσο εσχατολογικά εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Ποια είναι η ώρα του πειρασμού. Είναι η ώρα των μεγάλων δελεασμών, των μεγάλων εκβιασμών και των αφορήτων πιέσεων θα σε φυλάξω από αυτή την ώρα του μεγάλου πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης διαναδοκιμασει να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Θα επιπέσει αυτή η ώρα του πειρασμού η μεγάλη θλίψη, η οργή του Θεού επάνω στη γη, όχι όμως επάνω στην εκκλησία του, γιατί η εκκλησία στην οργή του Θεού δεν θα είναι εδώ, θα τη φυλάξει, τη το υποσχέθηκε, εκ του πειρασμού, θα τη βγάλει δηλαδή από αυτή την κατάσταση, Αλλά λέει αυτοί οι οποίοι θα μείνουν εδώ, όλα αυτά που εσύ δεν θα γευθείς θα τα γευθούν. Γιατί. Διότι δεν έδωσαν καμία σημασία και δεν συγκινήθηκαν ποσός στο γεγονός ότι υπάρχει μία θύρα ανεωγμένη. Δεν συγκινήθηκαν καθόλου από το γεγονός ότι ο Θεός τους έδωσε μία πρόσκληση να μπορούν να συνομιλούν μαζί Του. Τους κάλεσε σε διάλογο και εκείνοι Γύρισαν την πλάτη. Τους κάλυσε σε μία ζώσα σχέση και επαφή, αλλά εκείνοι προτίμησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να τους μιλάει για το παρόν, να τους διερμηνεύει το παρελθόν, να τους φανερώνει το μέλλον, αλλά αυτοί δεν συγκινήθηκαν. Δεν τους ενδιέφερε αυτή η πρόπτικη. Τους ενδιέφεραν τα γκάμπριο, τα βαψίματα, οι κομώσει, τα λεφτά, οι βίλες οι γυναίκε, οι άντρε, χίλια δύο πράγματα του ενδιαφέραν, Πώ θα κτίσουν, πώ θα οικοδομήσουν, πώ θα σπείρουν. Αγρόνι γόραζα, γυναίκα ή Πάντω δεν του συγκίνησε καθόλου η προοπτική ότι μπορούν και αυτοί να γίνουν στόμα Θεού. Ότι είναι δυνατόν αυτοί να γίνουν δέκτε μηνυμάτων Θεού. Δεν συγκινήθηκαν. Ιδού, λέει στο 11 εδάφιο, έρχομαι ταχαίω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδέλφια, για μα. Λίγο ακόμη. Τα βάσανα τελειώνουν. Η ώρα του κυρίου πλησιάζει. Επλησίασε η ημέρα τη απολύτρωσή μα. Έρχομαι ταχαίω. Πρόσεξε όμω. Κράτη εκείνο το οποίο έχει. Δια να μην λάβει μη δεις το στέφανό σου. Τι έχει. Σωτηρία. Πώς την απέκτησες. Δια της μετανοίας και της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Όταν βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς επειδή έχει μετανοήσει και επειδή έχει πιστεί ότι είναι ζωντανό και τον ακολουθεί. Είναι η σωτηρία, η δωρεάν σωτηρία την οποία δίνει ο Θεός. Αυτή τη σωτηρία που έχεις, κράτα την για να μην λάβει μηδί στο στέφανό σου. Κράτα την. Και πώς θα την κρατήσω τη σωτηρία, σωτηρία θα την κρατήσει άμα ποντάρει στο σωστό άλογο. Ποντάρει στο σωστό άλογο. Πού ποντάρει τη ζωή σου, πού ελπίζει, πού επενδύει. Υπάρχει ένα άλογο το οποίο θα νικήσει και αυτό είναι το λευκό άλογο, όπω λέει στην αποκάλυψη. Και ο καθήμενο επί του λευκού ύπου εκυριάρχησε πάντων και εκαλείτο ο αναβάτης αυτού πιστός και αληθινός. Πιστός σε ποιον, σε σένα. Μην νομίζετε ότι καλούμαστε εμείς μόνο να είμαστε πιστοί σε εκείνον. Πρώτα αυτός είναι πιστός σε εμάς. Και είναι και αληθινός εκτός από πιστός. Δηλαδή, ό,τι λέει, ό,τι υπόσχεται, θα το κάνει. Σε αυτό το άλογο και σε αυτό τον αναβάτη να ποντάρεις. Και έτσι θα την κρατήσεις σωτηρία. Πίστεψε ότι σου είναι πιστός και αναπαύσου σε αυτά που σου υπόσχεται. Και όλα τα άλλα θα ξεπεραστούν με τη δική του χάρη και τη δική του βοήθεια. Όποιο νικά θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Όποιο νικά. Ποιον να νικά αυτό που θα νικά. Τον κόσμο. Τον κόσμο τα στοιχεία του κόσμου. Γιατί αυτά είναι εκείνα που πετάνε τον άνθρωπο έξω από τη συχνότητα του Θεού. Και έχουμε έναν Θεό που μιλάει, αλλά έναν άνθρωπο που δεν ακούει. Που ούτε καν καταλαβαίνει. Ο Όστις νικά τον κόσμο και αυτή είναι η νίκη, η νική σαν τον κόσμο. Η πίστη μόν. Και τι είναι ο νικών τον κόσμο ή μη εκείνος που δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ποιος είναι ο νικητής του κόσμου ή μη εκείνος που πιστεύει ότι ο λόγος έγινε σάρξ και ότι πλέον έχει άνθρωπο να απευθυνθεί και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Ιησούς. Ίσμεσή της μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ποιο είναι αυτό που νικά τον κόσμο παρά εκείνο που πιστεύει και δέχεται ότι ο Θεό γίνεται άνθρωπο για να τον φορτωθεί, για να τον κουβαλήσει στην αιωνιότητα. Και αυτόν και τα διέξοδά του και του φόβου του και τον χαρακτήρα του, τον οποίον τον αλλοιώνει αυτή η σχέση. Και τον αλλοιώνει προ την ομοίωση του Θεού. Και θέλω, κοιτάξτε εδώ αδέλφια τι μας λέει τώρα ο Λόγος του Θεού. Θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού ημών και το όνομά μου το νέο. Τρία ονόματα θα γράψει πάνω σου ο Θεός εκείνη την ημέρα. Τρία ονόματα. Και μην εντυπωσιάζεσαι γι' αυτό, γιατί εδώ είδαμε τον Θεό και το δάκτυλό του να γράφει στις πλάκες του Μωυσή. Αλλά εσύ και εγώ ελπίζω και όλοι μας θα έχουμε την ανεκλάλητη χαρά και τιμή να δούμε τον ίδιο τον Χριστό να γράφει με το χέρι του πάνω μας τρία ονόματα. Το όνομα του Θεού, μην με ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το όνομα της νέας Ιερουσαλήμ, επίσης δεν γνωρίζω ποιο θα είναι, αλλά και το όνομα αυτού των νέων σε μένα. Τώρα, τι είναι αυτό δεν ξέρω. Δεν θα έχω το ίδιο όνομα που έχω τώρα, θα έχω κάποιο άλλο. Δεν ξέρω και να σας πω την αλήθεια, δεν είναι αυτό και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι θα έρθει ο Θεός, ο Χριστός μας και θα γράψει πάνω μας τα ονόματά Του. Τα ονόματα που Εκείνος ξέρει. Και βλέπουμε τώρα πλέον ότι δεν είναι μόνο το Πνεύμα το Άγιο το οποίο γράφει μέσα στην καρδιά μας το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Δεν είναι ότι κάποτε το δάκτυλο του Θεού έγραψε στις πλάκες του Μωυσέως, αλλά είναι ότι στα έσχατα Εκεί όπου πλέον δεν θα υπάρχει μέλλον, όλα θα είναι ένα αιώνιο παρόν, μια αιώνια χαρά, μια απόλαυση, θα έχουμε τον Θεό να γράφει πάνω μας τα ονόματα, τα τρία, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι. Δηλαδή πάντοτε ο Θεός ασχολείται και θα ασχολείται μαζί μας. Διότι διερωτήθηκε σε έντυνη μέρος, λέγον, «Τις είναι ο άνθρωπος ώστε να επισκέπτεσαι Αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να επισκεπτεσαι αυτον τι ειναι ο ανθρωπος ωστε να ενθυμίσει αυτον τι είναι, έλατε τι είναι, η εικόνα του είναι. Αγάπησε ο άνθρωπο να έχει ο Θεό, αγάπησε ο Θεό να φτιάξει δημιουργήματα κατ' εικόνα του. Και αγάπησε ο πατέρα να λέγεται πατήρ των κτισμάτων του. Φοβερό δεν είναι. Να είναι πατήρ του ιού είναι λογικό. Ο Ιώ, ο Χριστό είναι καταφύση ιό και είναι επόμενο. Εμεί όμω δεν είμαστε καταφύσιοι. Εμεί είμαστε δημιουργήματα. Και μα κάνει κατά χάρη ιού και θυγατέρε. Είναι δυνατόν κάποιο το δημιούργημά του, έχει, ή, ή το αντικείμενό του, να το λέει παιδί του. Αγαπάει κάποιο τα καναρίνια. Έχει καμία απέτηση από το κανορίνι του να το φωνάζει μπαμπά. Ή έχω εγώ καμία διάθεση στη γάτα μου που την. Ε, θέλω τόσο πολύ που δεν τη θέλω, δεν έχω καμιά γάτα, αλλά λέω τώρα σαν παράδειγμα, να τη λέω κορούλα μου, τι κάνει. Έρχεται λοιπόν ο πατέρα και τα δημιουργήματα, τα λέει τέκνα του. Και έρχεται και ο Υιός και λέει ότι εγώ θα γράψω σε σένα τρία ονόματα. Και θα ζούμε μαζί στου αιώνα των αιώνων. Και λέει στο 13 και τελειώνει, όποιο έχει αυτιά, δηλαδή όποιο έχει διάθεση να ακούσει, όποιο έχει διάθεση για μια άλλη πρόπτικη, για έναν ανώτερο τρόπο ζωή, για εκείνα τα οποία πραγματικά θα διαμείνουν και όχι με τη σαβούρα, όποιο έχει οτίον, α ακούσει τι λέγει το πνεύμα προ τα εκκλησία το πνεύμα μιλάει στην Εκκλησία. Και στρέφει την προσοχή του ανθρώπου όχι σε αυτά που τον φοβίζουν, αλλά σε εκείνα που τον περιμένουν. Σε εκείνα που ο Θεός του υποσχέθηκε. Αδέλφια, εύχομαι καλή χρονιά και ήθε αυτό το μήνυμα όλη τη χρονιά να μας συντροφεύει. Να δώσουμε την ύπαρξή μας σε εκείνον, όσο μπορούμε. Να του ανήκουμε ολοκληρωτικά. Ό,τι και αν γίνει, θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε. Και μέσα σε όλα αυτά θα τον δούμε να εργάζεται και θα δούμε μια τεράστια πόρτα. Και για να φύγουμε, αλλά και μέχρι να φύγουμε, να επικοινωνούμε μαζί Του. Να κατεβαίνει ο Λόγος Του, δια των χαρισμάτων, δια χίλιο δυο άλλων τρόπων, οι ενέργειές Του, μέσα από την πολυειδή Του χάρη, και τότε ο άνθρωπος να είναι εν μέσω πολύς θλίψεως μεν, αλλά με χαρά Πνεύματος Αγίου, ο Κύριος να ευλογήσει.